δεν νομίζω ότι εγώ σφάζω κάποιον με το μολύβι μου. Ακροδεξιά. Και το πιο φώτης όλης της ιστορίας είναι ότι η κυρία Λεπέν, το Βατικανό, η βασίλισσα της Αγγλίας, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου βγήκανε και λυπηθήκανε για ό,τι έγινε. Σαν δημοσιογράφη. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Η σημερινή σας παρουσία εδώ, ποιο μήνυμα στέλνει? Εγώ ήμουν μέλος του Charlie Hebdo, γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά και να μην ήμουνα, αποκεφαλίστηκε εσκεμμένα μία εφημερίδα. Μία εφημερίδα που το μόνο που έκανε ήταν να προκαλεί γέλια. Ήταν η σάτυρα. Το όπλο αυτής της εφημερίδας ήταν η σάτυρα. Η σάτυρα σατυρίζει. Σατυρίζει τα πάντα χωρίς κανένα όριο. Και η δύναμη του Charlie Hebdo είναι ακόμα που τώρα που θρυνούμε τον Charlie Hebdo σαν Charlie Hebdo, τους φίλους μας, που ελπίζουμε ότι αυτοί που είναι πολύ βαριά τραυματισμένοι θα το ξεπεράσουν. Βλέπουμε τα σκίτσα τους και γελάμε ακόμα και πιστεύω ότι αυτό θα τους άρεσε. Δεν είναι όπως έχει υποθεί ένα χτύπημα κατά την δημοκρατία, κατά την ελευθερία του τύπου. Είναι ένα χτύπημα κατά την ελευθερία παύλα. Την ελευθερία χωρίς σάτυρα. Τι ελευθερία είναι, αν δεν έχεις το δικαίωμα να λες τον άλλο, να τον σατυρίζεις. Πώς νιώσατε χθες μόλις μάθατε τι έγινε? Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση?